πώς μπορεί να ξεχωρίσει ένα ιατρείο στην Ελλάδα, τοπικά ή στην Αθήνα. Τα πράγματα εδώ γενικότερα είναι απλά στην επεξήγηση, πιο περίπλοκα στην υλοποίηση. Τι σημαίνει αυτό? Όταν έχουμε λοιπόν ένα ιατρείο, το οποίο βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή, το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να δούμε, ειδικότερα δε όταν θέλουμε και επισκέψεις στο ιατρείο, από κλάδο σε κλάδο βέβαια υπάρχουν διαφοροποιήσεις, εδώ λοιπόν θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε το ότι η περιοχή και γενικά οι γύρω-γύρω περιοχές πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα. Άρα λοιπόν κοιτάμε τοπικά να μας δει το κοινό που μας ενδιαφέρει. Αν για παράδειγμα είμαστε οδοντίατρος και έχουμε ένα οδοντίατριο όπου οι επισκέψεις εκεί είναι πιο εύκολες, είναι δηλαδή πιο συνηθισμένες από έναν ορθοπαιδικό, καταλαβαίνουμε τους λόγους, μιλάμε για δόντια, είναι πιο συνηθισμένα τα προβλήματα από ένα τραυματισμό στο χέρι. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να τεθούν προτεραιότητες, θα πρέπει να δούμε το Google Maps, οπωσδήποτε το Google My Business, μια ιστοσελίδα στοχευμένη και στα τοπικά αποτελέσματα, με πλούσιο περιεχόμενο, αν δυνατε βιντεογραφία, με ενημέρωση στο κοινό και μέσα από τα social media, Facebook, Instagram, στοχευμένο πελατολόγιο τοπικά σε ακτίνα χιλιόμετρων για να μας βλέπει κόσμος στις περιοχές γύρω-γύρω, όπως και στην περιοχή μας. Ουσιαστικά ένας ιατρός πρέπει να χτίσει το brand του. Για παράδειγμα, αν το κεντρικό μας, δηλαδή η κεντρική μας στόχευση είναι, θέλουμε δηλαδή, έχουμε εντοπίσει οι απονευρώσεις, αν είμαστε οδοντίατρος ουσιαστικά, η απονεύρωση λοιπόν είναι μια υπηρεσία η οποία έχει ζήτηση. Το γνωρίζουμε αυτό. Άρα, εφόσον θέλουμε να χτίσουμε ταμιακές ροές, θέλουμε να χτίσουμε πελατολόγιο, θέλουμε να χτίσουμε και το word of mouth, γιατί εφόσον είμαστε καλοί στη δουλειά μας, αυτό θα μαθευτεί. Δηλαδή, η διαφήμιση μας φέρνει τον κόσμο αρχικός που μπορεί να μην μας γνωρίζει, αλλά ο κόσμος μόλις μην είναι ευχαριστημένος, αρχίζει και έχει effect και παραπάνω. Δηλαδή, αρχίζει η διαφήμιση μας φέρνει και άλλο κόσμο από τις συστάσεις των πελατών. Το Google Maps μαζί με τις κριτικές, τεράστιο ρόλο. Οι κριτικές παίζουν κομβικό ρόλο σε έναν ιατρό. Δεν το συζητάμε αυτό, ειδικότερα εδώ όταν μιλάμε για πιο σοβαρά περιστατικά. Όμως, όταν μιλάμε για υπηρεσίες οι οποίες έχουν παραπάνω ζήτηση, δίνεις παραπάνω στόχευση. Τοπικά λοιπόν μπορείς να στοχεύσεις σε λέξεις κλειδιά στην περιοχή σου. Για παράδειγμα, πρέπει να χτυπήσουμε την πρώτη σελίδα είτε με το Google Ads, είτε με SEO στρατηγικές, το οργανικό κομμάτι που απαιτεί παραπάνω χρόνο. Για παράδειγμα, απονεύρωση Νέα Σμύρνη, οδοντίατρος για απονεύρωση Καλλιθέα, οδοντίατρος για απονεύρωση Χαλάνδρη, οποιαδήποτε περιοχή μας αφορά ή παραπλήσεις περιοχές, και από εκεί λοιπόν μετράμε πλήρως στατιστικές και βλέπουμε τι μας φέρνει επακριβώς, είτε αυτό είναι τηλέφωνο είτε είναι email. Από εκεί λοιπόν θέτεις τις βάσεις και βάζεις παραπάνω στόχους. Εν κατακλείδη λοιπόν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η ιστοσελίδα είναι το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να δώσουμε έμφαση. Χωρίς site δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από τα προηγούμενα. Και ο λόγος είναι ένας. Πρώτον, ο κόσμος θέλει να δει ιστοσελίδα, εκπέμπει σε εμπιστοσύνη. Και δεύτερον, δεν έχουμε μετρήσιμους στόχους εμείς επαγγελματίες. Δηλαδή, χωρίς ιστοσελίδα δεν μπορούμε να έχουμε Google Analytics, δεν μπορούμε να μετράμε στατιστικές, δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα το τι κάνουμε. Και ειδικά για το Google Ads, όταν κάνουμε και εκεί στοχευμένες διαφημίσεις, πρέπει να προσγειώνεται ο υποψήφιος πελάτης σε ένα site, σε ένα πάρα πολύ καλό site, για να μπορούμε από εκεί να έχουμε εικόνα το τι συμβαίνει με λεπτομέρεια. Με αυτά λοιπόν τα πράγματα ως ένα κτίριο βάση, πραγματικά σε βάθος ούτε χρόνων, αρχικά μηνών, χτίζεις brand, χτίζεις πελατολόγιο. Και αυτό έχει ως φυσικό επακόλουθο μετά να είναι πιο εύκολη δουλειά η δικιά μας, δηλαδή ουσιαστικά απλοποιείται ο μηχανισμός, γιατί εμένα μου είναι πιο εύκολο όταν έναν ιατρό τον γνωρίζουν να του φέρεις περισσότερους πελάτες, και αυτομάτως μετά βάζεις και θέτεις ακόμα μεγαλύτερους στόχους ή ακόμα μεγαλύτερα πράγματα. Να είστε όλοι καλά, ελπίζω να βοήθησα. Οποιαδήποτε απορία έχετε μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα ή να σας βοηθήσω περαιτέρω σχετικά με το δικό σας project.